προς Θεού. Όχι προς Θεού. Λάθος έχεις. Έχεις λάθος. Έχεις λάθος. Έχεις λάθος. Εμείς λέμε αν δεν έκανε. Σας κατηγορούν ότι δολοφονήσατε μια γυναίκα. Λέμε ότι είναι ηθική κατατόμηση και δολοφονία αυτών που παρασκευάζουν και προβάλλουν. Είμαι φίδρια της ΔΟΗ με 30 χρόνια υπηρεσία. Να κρύβουμε για να μην με συλλάβει ο κύριος Μεταξάς που έδωσε εντολή. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Με ασφαλιστικά μέτρα προσπάθησε ο καρδιοχειρουργός κύριος Κοκκινόπουλος να σταματήσει την έρευνα του υπαυτοφόρο για τα έργα και τις ημέρες του στο Ιπποκράτιο. Το θάνατο της ευτυχίας Αθανασάτου. Τις καταγγελίες ότι βασάνιζε ασθενής. Ότι είχε ξεχάσει λαβίδα μέσα σε σώμα ασθενούς. Όλα όσα καταματηρούνται για τον περίεργο γιατρό. Ευτυχώς δεν έγιναν δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Αναβλήθηκαν όμως για την Παρασκευή. Δεν νομίζω όμως ότι θα βρεθεί δικαστής να απαγορεύσει δημοσιογραφική έρευνα που αφορά ένα άνθρωπο που κρατά στα χέρια του ανθρώπινες ζωές. Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύονται την κόρη κάποιας που πέθανε, η οποία χειρουργήθηκε με όλους τους κανόνες της επιστήμης και χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται αυτή την κόρη, η οποία καθόλου τ' άλλα που πέθανε η μάνα της είναι, αξίζει κανείς να συμμετάσχει στον πόνο της. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που γίνεται μια ηθική καρατόμηση, είναι μια ηθική τρομοκρατία, ιδεολογική τρομοκρατία, πνευματική τρομοκρατία. Μου είπαν ότι έπαθε ανακοπή καρδιάς και αυτό που διαπίστωσα είναι ότι πριν 6 μέρες της είχε ρίξει μπουνιά στο κεφάλι και του ρώτησα εγώ τι είναι αυτό που της έκανε στο κεφάλι και μου απαντάει ότι της το έκανα για να ξυπνήσει. Το πέλμα της στο αριστερό το είδε και ο τροδικαστής της το έχει σκίσει στην πατούσα για να δει αν είχε αντανακλαστικά. Η δονιζόταν φαίνεται να βλέπει αίμα, δεν ξέρω, ο άνθρωπος μπορεί να είναι θρίλερ. Πώς τον έχουμε στο Ιπποκράτιο. Κύριε Κρεμαστινέ, βγάλτε τον, σκοτώνει κόσμο, καταλάβετε τι γίνεται. Είχαμε και άλλη καταγγελία για τον κύριο Κοκκινόπουλο. Ο Κοκκινόπουλος όταν βγήκε από το χειρουργείο του είπαμε γιατρέ τι γίνεται, πώς πήγαμε, 50-50. 50-50. Και τελευταία το Σάββατο μπήκα μέσα στην εντατική με την κόρη μου και ήταν τα πόδια του μαύρα. Κατάλαβα ότι ο άνθρωπος μπορεί να είχε πεθάνει και εκείνη τη στιγμή και να τον κρατούσαν, να μην λέγανε τίποτα. Θα δείτε στη συνέχεια αναλυτικά το θέμα, όπως θα δείτε και τη μάχη που δίνεται κάθε βράδυ στον Πειραιά για να ταξιδέψει κανένας προς κάποιο νησί. Τα συμφέροντα των πλειοκτητών κοντεύουν να κάνουν το δρομολόγιο για την Αίγινα περισσότερο, χειρότερο μάλλον, και από αυτά της άγονης γραμμής στο Καστελόριζο κάτω. Να ξεκινήσουμε όμως την απόψινή εκπομπή με την τεράστια κόντρα δικαστικών και Υπουργείου Οικονομικών. Απρόβλεπτες οι συνέπειες σε θεσμούς, σε πρόσωπα και στο λειτουργήμα. Χουντικός λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών ο Παπαδόπουλος, λέει ο εισαγγελέας κύριος Μεταξάς. Τι θα απαντήσει άραγε ο Υπουργός Οικονομικών, ότι το σώμα των δικαστών έδωσε στη Χούντα των Συνταγματαρχών πρωθυπουργό και 7 αεροπαγίτες υπουργούς και ότι στο σπίτι των κρεμασμένων δεν μιλάνε για σκηνή. Δεν πρέπει να ρίξω λάδι στη φωτιά. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω τέτοιες καταστάσεις. Ξέρω ότι θα δεχθούμε και ήδη έχουμε δεχτεί επίθεση από τους δικαστικούς. Μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να έχασε την εξουσία, αλλά ο κύριος Κόκκινος και η Κοκκινό και η Κοκκινό την κρατάνε ακόμα. Αυτό που δεν κάνει ο κύριος Κουβελάκης θα το κάνουμε εμείς, ναι. Θα αντισταθούμε. Θα φυγοδικήσουμε. Όπως φυγοδικεί η κρατικός λειτουργός. Γιατί εφάρμοσε εντολή του προϊσταμένου. Και βέβαια βρήκα την κυρία Σωτηρία Γκλεζάκου. Όπως βρήκα και την κυρία Παύλου. Σε τόπο που δεν μπορώ βέβαια να αποκαλύψω. Γιατί θα συλληφθεί η γυναίκα. Και το αυτόφορο τελειώνει μεσάνυχτα.
μου είναι αδιανόητο πραγματικά να πιστέψω ότι δημόσιοι υπάλληλοι κυνηγούν συναδέλφους τους για να τους κλείσουν στα μπουντρούμια της ασφάλειας. Εμένα αυτό μου θυμίζει η Χούντα. Καλώς. Τι κάνετε. Τι κάνετε. Τι κάνετε. Και μη χειρότερα, Και μη χειρότερα. Και μη χειρότερα, έτσι, κύριε Κακουνάκη. Τα δύο υπουργεία να μην μπορούν να τα βρουν και να τα πληρώνει υπάλληλος. Οι προϊσταμένοι. Μα εσείς κάνατε το καθήκον σας. Και νομίζω. Με το παραπάνω και θα δείτε τις ενέργειές μου που ήδη ο Υπουργός έχει ενημερωθεί από τον Υπουργό, Υφυπουργό. Όλες οι διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, οι προϊστάμενοι μου, Διεύθυνση Μισθολογίου, Διεύθυνση Εισοδήματος. Όλες οι διευθυνσίες, επιθεωρητέ, ο διευθυντής της επιθεώρησης, οι πάντες από το πρωί, και έχει βγάλει τρεις φορές ένταλμα ο κύριος Μεταξάς να με συλλάβει έστω και τη νύχτα στις 12 η ώρα. Για παράβαση καθήκοντος. Από πού ως πού η παράβαση καθήκοντος, και να κρύβομαι εγώ τώρα. Δεν είσαι. Η διευθύντρια της ΔΟΗ με 30 χρόνια υπηρεσία, ναι. Να κρύβουμε για να μην με συλλάβει ο κύριος Μεταξάς που έδωσε εντολή. Μα τελικά θα παρουσιαστείτε. Θα παρουσιαστείτε. Θα παρουσιαστώ. Ναι. Βεβαίως, όταν πρέπει όμως. Εγώ έχω εντολή από τον Υπουργό από πάνω, αυτή τη στιγμή, ναι. Μέχρι γιατί έχουμε συμβούλιο αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο. Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει. Και έμαθα ότι η συνάδελφή σας ένδειξε συμπαράσταση, ναι, και διαβατήριες. Ναι, κλείσανε τη ΔΟΗ. Κατέβηκε ο συνδικαλισμός και έχει κλείσει τη ΔΟΗ. Και ρωτώ εγώ τώρα. Ναι. Η ΔΟΗ για πόσο θα μείνει όταν είναι πληρωμών και πρέπει αύριο να πληρωθεί χιλιάδες κόσμος. Τι χρωστάει ο κόσμος όλος. Μα ελπίζω να την ανοίξουν. Θα πείτε εσείς να την ανοίξουν. Ναι, αλλά περιμένω την απάντηση του Υπουργείου εγώ αυτή τη στιγμή. Εάν εμένα. Γραμματέα, ένα λεπτό. Ναι. Να δω εγώ καταρχάς τι εντολή θα μου δώσει το Υπουργείο. Προϊστάμενος μου, εμένα, ο φυσικός μου προϊστάμενος είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Και όχι ο κύριος Μεταξάς ή ο κάθε Μεταξάς εισαγγελέας. Μπορούμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, διότι εδώ γίνονται πράγματα εντυπωσιακά, είτε για να εκφοβηθούν υπάλληλοι, είτε για να δημιουργηθεί κλίμα, είτε. Θα σας τα πω από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, εσείς. Ομολογουμένως. Ναι, μισό λεπτό. Λοιπόν, μας έστειλαν εχθές. Ένα λεπτό. Τις καταστάσεις τους. Ναι. Η εισαγγελία από την εισαγγελία Εφετών Πειραιά, ναι. Και κάνω παρένθεση, ο Άριος Πάγος και η Αθήνα, όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι, πήγαν τις καταστάσεις τους στη ΔΟΗ πληρωμών σωστά, χωρίς να έχουν αφαιρέσει το φόρο εισοδήματος, ναι. Αυτόν που δικαιωματικά τον θέλουν τώρα να αφαιρεθεί, χωρίς ακόμα να έχει υπογραφεί. Εγώ έχω διαταγή από το Υπουργείο Οικονομικών, την οποία φρόντισα και την πήρα πρωί-πρωί εχθές, όταν είδα ότι ο κύριος Μεταξάς μου έστειλε τις καταστάσεις του και είχε αφαιρέσει το φόρο εισοδήματος, είπαμε ότι δεν μπορούμε. Μετά από συνεδρίαση Ολομέλεια. Δεν ξέρω αν συνεδριαστεί, είχαν κάνει. Εμένα του Αρίου Πάγου. Του Αρίου Πάγου. Αυτοί μου στείλαν τις καταστάσεις τους και μου λένε να μας πληρώσετε και είχαν αφαιρέσει το φόρο εισοδήματος. Κάνανε και τους λογιστές, ναι. Μόνοι τους. Αυθαίρετα. Κατόπιν τούτου αναγκάζομαι και τους στέλνω φωτοτυπία της διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών. Με ημερομηνία. Με ημερομηνία χθες, 31. Μάλιστα. Και τους λέω, η διαταγή αυτή είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Που μου δίνει εντολή και μου λέει ότι δεν θα πληρώσεις κανέναν δικαστικό, κανέναν. Η απόφαση που βγήκε για έναν δικαστικό υπάλληλο, που είναι μεμονωμένη περίπτωση, αυτή αφορά έναν δικαστικό υπάλληλο που δικαιώθη. Κανένα στο Συμβούλιο Επικρατείας και προσπαθούν να επεκτείνουν. Ναι. Και λέει, για την πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου υπεύθυνοι καθίστανται οι διευθυντές και οι ελεγκτές εξόδων των ΔΟΗ. Δηλαδή, αν πληρώσουμε τους δικαστικούς. Μάλιστα. Εντάξει. Κατόπιν τούτου, του βγάζω φωτοτυπία και του κάνω ένα έγγραφο και του στέλνω αυτό το έγγραφο. Να δείτε πώς έχουμε ενεργήσει. Νομότυπα δηλαδή, σύμφωνα με τις εντολές της προϊσταμένης σας αρχής. Και του λέω, επιστρέφουμε τη μισθοδοτική κατάσταση 295 της υπηρεσίας σας με την παρατήρηση να εναρμονιστείτε, να εναρμονίσετε την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την υπάρχον τάδε διαταγή εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Μήπως ο κύριος Μεταξάς δεν ήξερε αυτή την. Αφού την είσαι, την έστειλα, φωτοτυπία. Α, μάλιστα. Κατόπιν τούτου. Ακούστε τη δεύτερη ενέργεια. Μου στέλνει αμέσως ένα. Την παίρνει αυτά. Την παίρνει. Βλέπει την ερμηνευτική διαταγή του Υπουργείου. Ναι, 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 ναι. Βλέπει ότι η αρμόδια υπάλληλος δεν εκδικείται τους δικαστικούς. Ακριβώς, αλλά του λέω. Δημόσιος υπάλληλος. Δεν μπορώ να μην εφαρμόσω τη διαταγή του Υπουργού Οικονομικών, γιατί αυτός είναι ο προϊσταμενός μου. Ο Υπουργός Οικονομικών. Και του στέλνω ξανά το έγγραφο και του λέω: σας στέλνω, βλέπετε, απαντώντας το παραπάνω σχετικό, σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την παρακράτηση του φόρου όπως αυτές προβλέπετε από τους εγκυκλίους που σας έχω επισυνάψει. Μου στέλνει αμέσως απάντηση με αγγελιοφόρο. Αγγελιοφόρο. Προσέξτε. Αμέσως, σε 10 λεπτά. Σε χρόνους ρεκόρ. Έγραφα, έφευγαν από τον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, τον κύριο Μεταξά, πήγαιναν στην εφορία, τα επέστρεφε η εφορία, τα ξανάστελε με αγγελιοφόρο ο κύριος Μεταξάς. Ο κύριος Μεταξάς, ναι. Είχε ανάγκη από λεφτά ή προσπάθησε να δημιουργήσει ένα δεδικασμένο που λένε οι δικαστικοί. Αυτό δεν το ξέρω. Ε? Θα μου επιτρέψετε να μην σας απαντήσω. Εγώ απαντώ σε αυτά που πρέπει και είμαι
Διότι είναι διακεκριμένος νομικός και άνθρωπος. Δεν το αμφιβάλλω. Ναι. Δεν το αμφισβητώ. Και καλός άνθρωπος από ό,τι εγώ. Εμείς έχουμε πέσει από τα κάνει σύνδεφα. Κατάπληξη. Βεβαίως, για ο κύριος Μεταξάς. Πώς καταδέχεται να κάνει το λογιστή. Ναι, όταν όλοι οι άλλοι δικαστές, όλοι οι άλλοι έστειλαν τις καταστάσεις τους σωστά. Μήπως αυτό το έγγραφο, αυτή η διαταγή ναι. του Υπουργού που μου είπε και ο κύριος Μακρυπίδης σήμερα το πρωί, ναι. ότι έχει στείλει η ερμηνευτική εγκύκλειος είναι παρά τον νόμο βγαρμένη. Και είναι παράνομη. Πώς να παράνομη, για όνομα του Θεού, κύριε. Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Διότι είπε ο κύριος Κωστάκος. Ναι, μα είπε ο κύριος Κωστάκος εχθές ότι μόνο με νόμο λέει μπορεί. Ας τα βρουν οι δυο υπουργοί, εγώ κύριε Κακαουνάκη, σαν προϊσταμένη υπηρεσία, να έρχεται στο προϊστάμενο της υπηρεσίας και να τον διασύρει κατά αυτόν τον τρόπο. Και στους υπαλλήλους, αλλά και στον κόσμο. Βεβαίως και στον κόσμο, γιατί ο κόσμος απ' έξω δεν ξέρει τι έχει συμβεί, κύριε Κακαουνάκη. Δεν ξέρει. Ψυχολογική μόνο εμένα τι μου έχουν δημιουργήσει. Για όνομα το Θεό. Έκλεισα τη ΔΟΗ, έχει κατεβεί ΠΟΕ και έχει κλείσει τη ΔΟΗ και πάει κόσμος να πληρωθεί αυτή τη στιγμή και βρίσκει τις πόρτες κλειστές. Για όνομα το Θεό. Και εσείς χρόνια στην υπηρεσία του δημοσίου έχετε αποκτήσει εχθρούς, διότι είναι διαφοριακός. Για όνομα το Θεό. Και σας κυριγάει σαν αντί ένα μπράβο σας. Ουδέποτε με κανέναν δεν έχω. Κυρία Σωτηρία, δηλαδή από χθες το βράδυ. Φυγοδικείτε. Όχι, βεβαίως φυγοδικό. Τι να κάνω. Δεν κοιμήθηκε στο σπίτι σου χθες το βράδυ. Με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή. Αλλά παιδιά έχεις. Έχω. Τι ενέργειες είναι αυτές. Δεν είναι μόνο ο αφορολόγητος μισθός του Φεβρουαρίου. Τα αναδρομικά είναι το μέλι. Είναι πέντε χρόνια. Τα ζητάνε αναδρομικά. Τα καταλάβατε. Μάλιστα. Προσπαθούν να μην δημιουργήσουν τον καταδικασμό. Εγώ δεν μπορώ. Τι περισσότερο να κάνω, εγώ. Γιατί τα ομόλογα τα πληρώσαμε από 13 εκατομμύρια έως 25 ο καθένας. Δεν φέραμε αντίρρηση. Μάλιστα. Τα ομόλογα τα διαφορά που πήραν το 92. Τα πληρώσαμε αμέσως. Τα πληρώσαμε και τα πληρώνουμε ακόμα. Από τους συμβιβασμούς που έκανε ο κύριος Παλαιοκρασάς τότε. Ναι. Το κράτος. Κράτος ήταν. Ναι, δεν έχει σημασία ποιο. Έχουμε την εκτίμηση ότι επιχειρείται ένα προδεδικασμένο, τετελεσμένο γεγονός. Ούτως ώστε αυτό που είπε και η κυρία Παύλου. Να υπάρξει αναδρομική ισχύ. Εδώ μιλάμε για τρομακτικά ποσά. Οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι και 20 δις. Μάλιστα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν και εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα. Από τη μία, θέλετε, το κράτος προσπαθεί να πάρει από το συνταξιούχο και το μισθωτό. Και να δίνει το 3-3. Ναι. Και από την άλλη, να έρχεται το άλλο να παίρνει τα ποσά. Την έκλεισαν τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Πειραιά υπάλληλοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας και συμπαράστασης για τη δίωξη της προϊσταμένης τους. Αλλά και για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς την προϊσταμένη να βάζει υπογραφές. Στην οδό Γούναρη πήγε ο Δημήτρης Μάρκος. Κλείσαμε μόνο για το κοινό για λόγους ότι σαν διαμαρτυρία με απόφαση ομοσπονδίας. Όπως βλέπετε όμως όλοι οι υπάλληλοι είναι εδώ σαν να λειτουργεί. Απλά μόνο θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό. Ναι, ότι είναι άδικο. Είναι άδικο γιατί καταλαβαίνετε τώρα που φτάσαμε σε σημείο δηλαδή αυτούς τους οποίους έχει ορίσει το κράτος για τους νόμους να έρχονται να κατηγορούν την προϊσταμένη ότι να την κυνηγάνε γιατί τηρεί τους νόμους. Έχουν περάσει οι αστυνομικοί σήμερα εδώ να τις δώσουν αυτό το ένταλμα. Το πρωί ήρθαν εδώ. Πρωί. Ναι, από ό,τι ξέρω οι συνάδελφοι έτσι είπαν. Τι ώρα ήρθαν η αστυνομία το πρωί? Κάτι σε 9 η ώρα. Δεν ήταν εδώ όμως, είχε πάει στο Υπουργείο γιατί ήξερε το τι μέλη γενέστε και είχε πάει στο Υπουργείο επάνω για να πάρει βέβαια οδηγίες. Τι ακριβώς θα κάνει. Αυτό εδώ είναι η φωτοτυπία του εντάλματος σύλληψης. Προανάκριση, αυτόφορη διαδικασία. Άμεση σύλληψη της Σωτηρίας Γκλεζάκου. Δηλαδή, αν διαβάσετε το ένταλμα, λέει άμεση σύλληψη. Λες και μιλάμε για κοινό εγκληματία. Ήρθε ανάπηρος άνθρωπος να πληρωθεί το επίδομά του αναπηρίας με δύο λεωφορεία και δεν μπόρεσε να πληρωθεί. Δεν υπάρχουν προϊστάμενοι να υπογράψουν. Έχει απέχηση και στην ταλαιπωρία του κόσμου. Υπάρχει και ταλαιπωρία δηλαδή από εδώ και πέρα. Αύριο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μπορεί να κάποιοι άνθρωποι να συνιστούν. Εάν πάρθει η απόφαση να μην λειτουργήσουν και αύριο, που είναι η μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Είναι αντικειμενικό το πρόβλημα. Καταζητούμενοι οι προϊσταμένοι, καταζητούμενοι και η αναπληρώτριά της, η κυρία Παύλου, τη βρήκα στην ίδια γιάφκα. Για φανταστείτε. Διώκησαν και εσείς. Ναι, διώκομαι γιατί αναπληρώ την κυρία Γκλεζάκου και. Και αρνηθήκατε κι εσείς με τη σειρά σας. Βεβαίως, γιατί δεν είναι νομότυπα αυτά. Δεν μπορεί να παρακρατεί φόρο από μένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και να έρχεται ο κύριος Μεταξάς να ζητάει ειδική μεταχείριση με μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και μετά με απόφαση του Αρείου Πάγου. Ναι. Την οποία εμείς, η πολιτική μας. Που δεν έχει νομοθετικό χαρακτήρα η απόφαση. Πρέπει να βγει ειδικός νόμος για την απαλλαγή ημί. Μάλιστα. Τελικά τώρα. Κρύβεστε κι εσείς. Ποιος άλλος σας έκανε, ή έκλεισε το μαγαζί. Μα είναι, λέει, κάτω. Είναι που φοβόμαστε.
Ε? Αντικαταστά... Τώρα τελικά θα πιάσουν όλη την εφορία. Ναι, θα αρχίσουν για να αρχίσουν. Θα μείνουν εκείνο που φοβόμαστε. Τον ελεγκτή, τον υπόλογο που πρέπει να πληρώσει. Γιατί κάθε τμήμα υπάρχει προϊστάμενος, ο υπόλογος. Ο ελεγκτής. Κανονικά δηλαδή λοιπόν, πρέπει να μπουν εντάλματα συλλήψεις για όλους. Εκείνο που φοβόμαστε είναι ακριβώς αυτό. Ξεκινώντας από τον προϊστάμενο, μήπως φτάσουν μέχρι τον κλητήρα. Και έχουμε κάθε λίγο ένα καινούριο ένταλμα σύλληψης. Λοιπόν, εγώ. Λοιπόν, εντάξει, σας ευχαριστώ. Και με ρώτησε πόσα άτομα είναι στην υπηρεσία. Με ρωτούσε επίμονα πόσα άτομα να του απαντήσω, πόσα άτομα είναι στην υπηρεσία. Για να. Προφανώς για να κανονίσει τα αντίστοιχα. Ρώτησε πάντως... που βρίσκεται η κυρία Εγκλεζάκου και για την κυρία Παύλου το έμαθε από μένα ότι είναι αναπληρώτρια και εγώ την ειδοποίησα να φύγει από την υπηρεσία για να μην συλληφθεί. Εγώ παρότι κανονικά θα έπρεπε να ειδοποιήσω την αστυνομία που είσαστε για να κάνω. Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω, θα φύγω. Αλίμονο. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό κουράγιο και συγχαρητήρια από τον κόσμο που ανθίσασε τις παράνομες πράξεις, έστω και αν είναι δικαστικών.